ερμηνευτής του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού με το μαραίικο τραγούδι που ακούσαμε, μας καλωσόρισε στην απόψινή γιορτή της φυλής μας. Έτσι γινόταν παλιά στην κοινωνία των Μάριδων. Με το τραγούδι εκφράζονταν τα αισθήματα φιλίας, φιλοξενίας, αγάπης στους φίλους και στους ξένους που ερχόταν στα σπίτια μας. Στην Ολυμπιάδα της Αθήνας, τη φυλή μας διάλεξαν και κάλεσαν να καλωσορίσει τους λαούς της γης. Ήταν ο Χρόνης Αηδονίδης, ο σύγχρονος Ορφέας και άνθρωπος της Θράτσας μας. Ας τον ακούσουμε. Πάντως είναι γεγονός αναφυσβήτητο ότι η φυλή μας
βγήκε από την ασφάλεια και την αμφιβολία. Κατοχυρώθηκε η οντότητά της. Αναγνωρίστηκε το μέγεθος της λαϊκής της κληρονομιάς και βελτιώθηκε η πολιτιστική της συμπεριφορά και γενικά ανέβηκε στη θέση που της αρμόζει η σκηνεδό κοινωνία και παραπέρα. Όπως αποδείχθηκε, οι ξένοι προς τη ράτσα μας δικαιώνουν το έργο μας και αναγνωρίζουν τα θετικά αποτελέσματα. Οι άρχοντες του τόπου μας με ωριμότητα, σοβαρότητα και γνώση και κρίση σε αρκετές περιπτώσεις εκφράστηκαν για τη φυλή μας ξεχωριστά και την χαρακτήρισαν ως το σημείο αναφοράς της Θράκης, ως την έκφραση της θρακικής γνησιότητας και για τον λαϊκό πολιτισμό μας ως την παράδοση της παράδοσης. Και όλα αυτά δεν είναι πολλακίες που λέγονται σε γλέμια, ούτε μεροληπτικές ενέργειες για να μας στηρίξουν, αλλά συνειδητοποιημένες απόψεις, αφού γνωρίζουν καλά τη φυλή μας και τη συμπεριφορά της, το βάθος και το βάρος της προγονικής κληρονομιάς. Εμείς δεν θεωρούμε τον εαυτό μας σαν τον εκλεκτό λαό της Θράκης. Είμαστε απλοί άνθρωποι, με προτερήματα και ελαττώματα, με πάθη, αλλά και με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια. Πάντως, ό,τι και να έχουμε σαν φιλί, καλό ή κακό, είναι δικό μας, είναι θρακικό και προέρχεται από το οικογενειακό δέντρο που είναι βαθιά ριζωμένο στη γη που πατάμε. Αυτούς τους ανθρώπους που πολλά γνωρίζουν για εμάς και για τα οποία εμείς έχουμε ξεχάσει, δεν τους δίνουμε σημασία ή δεν τους δίνουμε σημασία, τους είμαστε ευγνώμονες και σε λίγο θα τους προσφέρουμε ένα δώρο, το δώρο της ψυχής μας, κάνοντάς τους ένα με εμάς, ισότιμα μέλη της φυλής μας. Αντιμετωπίζοντας όλα τα στοιχεία της θρακικής παράδοσης, προγραμματίσαμε και θα σας παρουσιάσουμε ομάδα λαϊκών οργανωτικών γκάιντας από το νεοσύστατο ομώνυμο σύλλογο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η γκάιντα είναι αποκλειστικά θρακικό λαϊκό μουσικό όργανο και πρώτη το χρησιμοποίησαν οι αρχαίοι Θράκες και το μετέδωσαν σε όλο τον κόσμο. Από το μήνα Μάιο η φυλή μας βρίσκεται στο διαδίκτυο. Ήταν απαραίτητη η ηλεκτρονική μας επικοινωνία παντού και κυρίως με τους απανταχουάριδες. Ο χώρος μας στο διαδίκτυο προς το παρόν περιέχει βασικά στοιχεία, τα στοιχεία με τη φυλή μας και το έργο που επετελέστηκε. Στη συνέχεια θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας μας με τα πολιτιστικά μας δρόμενα και τα άλλα γεγονότα που αφορούν στη φυλή μας σαν σύνολο και στο κάθε χωριό ξεχωριστά. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κώστα Δεμερτζή, αξιωματικό της 300ης Ταξιαρχίας, που πρόθυμα και αμφιλοκερδός δημιούργησε το χώρο μας στο διαδίκτυο. Πριν κλείσουμε την ομιλία, οφείλουμε να αναφερθούμε στη Μάνη και στους ανθρώπους της, που φιλοξένησαν δύο συνεχόμενες συναντήσεις μας. Πρόκειται για απλούς, καλοσυνάτους, φιλόξενους και αξιοπρεπείς ανθρώπους. Μας δέχτηκαν στο χωριό τους και δεν μας δημιούργησαν δυσκολίες. Οι γυναίκες του χωριού, άξιες νοικοκυρές, πρόσφεραν την παραδοσιακή τους φιλοξενία στους καλεσμένους και στους φίλους μας. Οι άλλοι φορείς της Μάνης, Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, Συνεταιρισμός, Ποδοσφαιρική Ομάδα, μας διευκόλυναν στο έργο μας. Τέλος, ο πρόεδρος του χωριού, ο Δημήτριος Γκυγίδης, κατά πάντα άξιος, πρόθυμος, αποτελεσματικός
και πολύ συνεργάσιμος. Τους ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε πάλι το χωριό τους να φιλοξενήσει άλλη συνάντηση. Αγαπητοί Μάριδες, κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για να σχεδιαστεί, να οργανωθεί και να εκτελεστεί μια εκδήλωση, αυτή η εκδήλωση, εκτός από την επίπονη προσπάθεια, την κούραση και το άγχος, μας χρειάζονται και χρήματα. Μέχρι τώρα τα έξοδα καλύπτονταν ικανοποιητικά από τον Δήμο του χωριού, την Ομαρχία και την Υπερνομαχία, αφού η Ένωσή μας δεν έχει οικονομικούς φόρους. Εφέτος, δυστυχώς, οι πιστώσεις σκόπηκαν περίπου στο μισό και έτσι ήρθαμε σε πολύ δύσκολη θέση. Είναι φανερό ότι εάν συνεχιστεί αυτή η στενότητα, η συνάντηση κινδυνεύει να μην ξαναγίνει. Η εκδήλωσή μας αυτή αναφέρεται σε 13 χωριά και δεν είναι γλέντι ενός χωριού. Την ημέρα αυτή η φυλή μας γιορτάζει, δεν γλεντάει, με σοβαρό και ποιοτικό τρόπο. Ανανεώνουμε τους συγγενικούς μας δεσμούς και αναβιώνουμε την πλούσια και ποικίλη παράδοσή μας. Είναι μια ιεροτελεστία και ένα πολιτιστικό μνημόσυνο στους προγόνους μας. Εάν θέλαμε γλέντι, θα κλείνανε το χώρο και θα βάζαμε εισιτήριο. Αγαπητοί Μάριδες, εμείς οι λίγοι που εσείς διαλέξατε να διαχειριστούμε την πολιτιστική κληρονομιά μας, προσπαθούμε με μοναδικό κίνητρο την αγάπη και το πάθος σε αυτό που πιστεύουμε. Η σοβαρή αναγνώριση του έργου μας εκ μέρους σας μας ικανοποιεί. Θέλουμε όμως μεγαλύτερη και πιο ενεργή συμπαράσταση. Σας ευχαριστούμε, χρόνια πολλά και του χρόνου.